το ρεπορτάζ τι έχει γίνει με την μαυροφεωρεμένη γυναίκα, η οποία είχαμε αποκαλύψει πρώτη εδώ στην εκπομπή μας ότι δημιουργούσε χαράκωνε παιδάκια, μωρά. Αυτή τη στιγμή το βγάλαμε εμείς στην εκπομπή μας πρώτη. Αμέσως μετά έγινε ολόκληρος άλλος με αναμετάδοση του ρεπορτάζ του δικού μας από όλα τα τηλεοπτικά κανάλια. Αυτή τη στιγμή, για να πούμε, ότι έχει συλληφθεί η συγκεκριμένη γυναίκα και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Για πες μας, παρακαλώ. Έτσι ακριβώς, Φίλιππε. Καταρχήν, όχι να ευλογούμε τα γένια μας, αλλά πραγματικά έπαιξε καταλυτικό ρόλο η εκπομπή μας, καθώς μετά τη δημοσίευση του γεγονότος, η αστυνομία έβαλε λιτούς και δεμένους, έλεγξε όλα τα τεχνικά μέσα των εμπορικών κέντρων και τελικά κατάφερε να φέρει πρώτης δικαιοσύνης την 55χρονη όντως γυναίκα, η οποία ήταν έτσι ακριβώς όπως την είχαμε περιγράψει και εν τέλει αυτή τη στιγμή έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα έτσι ώστε να της απαγγελθούν κατηγορίες. Δεν ξέρω, έχουμε τη φωτογραφία, η Νικολέτα Κλάδη, να τη δούμε την ώρα που μεταφέρεται στο περιπολικό. Εδώ λοιπόν είναι. Εδώ λοιπόν είναι αυτή η γυναίκα η οποία έχει καλύψει το πρόσωπό της. Μια πετσέτα. Εδώ είναι, την μεταφέρουν οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας. Είναι καλυμμένο το πρόσωπό της. Να πούμε ότι η σύλληψή της έγινε επίσης στο ίδιο εμπορικό κέντρο. Ακριβώς. Εκεί που χαράκωνε τα μωρά με τα νύχια της. Το πιο παράδοξο, Φίλιππε, ξέρεις ποιο είναι. Με τα νύχια τόσο βαθιά. Ναι. Η γυναίκα αυτή, όπως είχαμε και εμείς αρχικά πει, μάλλον πρέπει να είναι ψυχολογικά ασταθής. Πράγματι, αυτό αντιμετώπισαν και οι αστυνομικοί, στους οποίους επιτέθηκε κιόλας. Δεν είχε επίγνωση πραγματικά του τι έκανε. Και μάλιστα αρνήθηκε τις κατηγορίες λέγοντας ότι χάιδευε τα παιδιά. Κοινώς παραδέχτηκε το γεγονός, ωστόσο θεώρησε χάδι το να τραυματίζει με τέτοιο άσχημο τρόπο όχι απλά ανήλικα παιδιά, βρέφη. Και να τα χαρακώνει με τα νύχια της. Ακριβώς. Το σημαντικό είναι ότι όταν, όπως πολύ σωστά είπες, πήγε να γίνει η σύλληψή της, αντιστάθηκε στους αστυνομικούς, επιτέθηκε στους άνδρες της αστυνομίας. Μιλάμε για μια γυναίκα που ήταν εκτός ελέγχου. Το θέμα τώρα βρίσκεται στον εισαγγελέα και περιμένουμε ποια θα είναι η απόφαση της εισαγγελίας. Και αν δεν κάνω λάθος, πάνω ξέρεις καλύτερα, νομίζω ότι την έχουν αναγνωρίσει τρεις μητέρες. Ακριβώς, και για μένα επί της ουσίας δεν είναι το πώς την αναγνώρισαν, αλλά αυτό που λέμε συνέχεια επίσης στην εκπομπή μας, ότι οι άνθρωποι αυτοί πάνε σιδεροδέσμοι στα ψυχιατρία και από την ίδια πόρτα βγαίνουν ξανά έξω. Δεν υπάρχουν πια καταστήματα τα οποία να μπορούν να κρατούν ψυχασθενείς. Απαγορεύεται δια νόμου. Η γυναίκα αυτή λοιπόν θα μπει αύριο το πρωί στο ψυχιατρίο. Μεθαύριο το πρωί θα είναι ελεύθερη σε κάποια από τις λεγόμενες κοινωνικές δομές. Κοινώς σπίτι δωρεάν, φαγητό δωρεάν και έξω. Και ενδεχομένως να κάνει τις ίδιες πράξεις. Είναι ένα θέμα το οποίο συγκλονίζει τους πάντες. Οι γονείς την αναγνώρισαν, είπαν ναι, αυτή είναι η γυναίκα η οποία χαράκωσε τα μωρά μας. Χαράκωσε τα παιδάκια μας. Τα βρέφη. Δεν ήξερα γίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Τι ανομαλία είναι αυτή. Και τι να πει στους γονείς αυτούς που ξέρουν ότι μεθαύριο μπορεί να ξαναντιμετωπίσουν την ίδια ακριβώς γυναίκα. Ή κάποια άλλα παιδιά, έτσι δεν γίνεται. Πάρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είσαι οποιοδήποτε μεγάλο άνθρωπο να επιτεθεί και αν έχει με τα νύχια με αιχμηρό αντικείμενο. Μάλιστα. Όταν είναι σαλεμένη η γυναίκα αυτή είναι άρρωστη. Μάλιστα. Χρειάζεται φροντίδα εδώ που είναι το κράτος. Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε για την προστασία της ίδιας, για την υγεία της, την ψυχική υγεία της, σαφώς, αλλά ούτε και για την προστασία των πολιτών, κυρίως, όπου όλα αυτά τα άτομα κυκλοφορούν ελεύθερα, δημιουργώντας διάφορες τέτοιες καταστάσεις. Θέλω να τονίσω άλλη μια φορά αυτό που είπε ο κύριος Τζίφας, δηλαδή ότι την επόμενη μέρα θα είναι πάλι έξω. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε το πηγή.